ακολουθεί ο Κίμωνας Ασπιώτης, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στον φαρμακευτικό όμιλο Πιφασίν. Άρχισα να μου κόβουν τα πόδια, αλλά εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Ύστερα απέσπασαν τον κορμό, αλλά εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Συνέχισαν με την αφαίρεση της γλώσσας, αλλά εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Όταν έφτασαν στο ύψος των ματιών μου για να βγάλουν και αυτά, είδα τι συμβαίνει και αποφάσισα να αντιδράσω. Όμως δεν είχα πόδια για να τρέξω, ούτε κορμό να αντισταθώ, ούτε χέρια να παλέψω, ούτε γλώσσα να διαμαρτυρηθώ. Τόσο καιρό βλέπετε, εγώ κοιτούσα τη δουλειά μου. Επέλεξα να ξεκινήσω με ένα απόσπασμα από τον Απόστολο Ζιβραγάκη, θέλοντας να δείξω και να θυμηθώ τον εαυτό μου πριν 13 χρόνια. Θυμάμαι σαν σήμερα τους προβληματισμούς, τις απορίες και τις ανησυχίες μου, τους φόβους μου για την εργασία, την κοινωνία. Τότε ακριβώς ήταν που με τη συμμετοχή μου στην ίδρυση ενός επιχειρησιακού σωματείου, μέσα από τη γνωριμία με την Ομοσπονδία Φαρμάκου, με τη συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, γνώρισα το ΚΚΕ. Μέσα από τους αγώνες των ανθρώπων του, είδα τους φόβους, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου να γίνονται ασπίδα για την ταξική πάλη, δόρη ενάντια στην αδικία, στην τρομοκρατία, στην εργασία και στη φτώχεια στην κοινωνία. Μέσα από το ΚΚΕ είδα απλούς ανθρώπους να γίνονται συνάδελφοι, σύντροφοι, συμπολεμιστές και όλοι μαζί να καταφέρνουμε να υψώνουμε φωνή και να βάλουμε φωτιά στα θέλω και τις επιδιώξεις της εργοδοσίας και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αντεργατικούς νόμους και μέτρα που σκοπό έχουν να υπονομεύσουν και να καταστρέψουν τη βάση και την ψυχή του συνδικαλιστικού κινήματος. Σέρνουν πρωτοπόρους συνδικαλιστές και εργαζόμενους στα δικαστήρια με σκοπό να μας εκφοβήσουν και να κάνουμε πίσω από την οργάνωση της πάλης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η δίωξη του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, του Μάρκου Τουμπεκρή, του Προέδρου του Σωματείου μας, των εργαζομένων στον Πιφασίν, Μανώλη Γρήμα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, με την ανοχή αλλά και με την ενθάρρυνση των εργατικών ατυχημάτων, με συνεχόμενους θανάτους από τη σημερινή κυβέρνηση. Σύντροφοι, συντρόφισσες, πρέπει να δώσουμε απάντηση. Και η απάντηση είναι μία. Αντιπαλεύουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, συσπυρωνόμαστε στο ΚΚΕ και μέσα από τις επερχόμενες ευρωεκλογές να στείλουμε το δικό μας μήνυμα δυσαρέσκειας. Είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δείξουμε ότι το 41% στις βουλευτικές εκλογές είναι ένα παραμύθι με κακό τέλος για αυτούς που το στηρίζουν. Εδώ βέβαια μας προβληματίζει η επιστολική ψήφος. Εδώ φαίνεται και η υποκρισία της κυβέρνησης, που στις προηγούμενες εκλογές αρνήθηκε να πάρει μέτρα για να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι που δούλευαν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Και τώρα εμφανίζει ότι θέλει τάχα για διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Αντιθέτως, με την επιστολική ψήφο θα ενταθούν οι πιέσεις προς τους ψηφοφόρους και δεν διασφαλίζει τίποτα τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου. Παράδειγμα, η πίεση από εργοδότη και υπουργό για το τι κόμμα θα ψηφίσουν στις εκλογές μέσα στον χώρο εργασίας τους. Ήδη έχουν αρχίσει τα όργανα. Η λύση είναι μία, συμπόρευση με το ΚΚΕ και το κίνημα για να δεχτεί η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ισχυρό πλήγμα. Οι συνδικαλιστές δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και μέσα από εργατικά σωματεία, συλλόγους και φορείς θα γίνουμε ένα κόκκινο ποτάμι και μια σοβαρή απειλή. Δεν είναι ανίκητοι. Δεν είναι παντοδύναμοι. Έχουν απέναντί τους μια δυνατή εργατική τάξη που είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει αυτά που δικαιείται και αυτά που τις αστερούν. Πρέπει να δούμε την προοπτική των ευρωεκλογών και να μετατραπούμε σε ένα ισχυρό ριζοσπαστικό ρεύμα που θα παλεύει με το κεφάλαιο
αλλά και θα δίνει ανάσεις ανακούφιση στο λαό. Να γίνουμε η σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά για να κατακάψει τις ξερές συνειδήσεις. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη ρεαλιστική και ο μόνος τρόπος να πετύχουμε κατακτήσεις. Ευχαριστώ. Θα νικήσουμε.